Επειδή για να τηρούμε τον κανονισμό πρέπει να γίνονται και κάποιες ανακοινώσεις στο σώμα και με την ευκαιρία του ότι μόλις μίλησε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επιτρέψτε μου να σας ανακοινώσω την διαβίβαση στη Βουλή με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος ποινικών δικογραφιών και ειδικότερα. Πρόκειται για ποινικές δικογραφίες που έχει διαβιβάσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τις εξής ημερομηνίες και για τα εξής αντικείμενα. Στις 25 Φεβρουαρίου του 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 86 του Συντάγματος, 83 παράγραφος 1 του κανονισμού της Βουλής και 1 και 4 του νόμου 31-26 του 2013 για την ποινική ευθύνη των υπουργών όπως ισχύει, διαβίβασε ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 12 πρώτου του 2015 μήνυσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης που αφορά τους πρώην υπουργούς διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και παιδείας και θρησκευμάτων κυρίους Κυριάκο Μητσοτάκη και Ανδρέα Λοβέρδο για τα φερόμενα ως τελεσθέντα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπεξαίρεσης. Την 25 Φεβρουαρίου του 2015, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία για την ποινική ευθύνη των υπουργών, διαβίβασε ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 17 Νοεμβρίου του 2014, μηνυτήριας αναφοράς του κυρίου Αλέξη Κούγια, δικηγόρου και προέδρου και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναχαϊκή, που αφορά τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού κύριο Ιωάννη Ανδριανό, για το φερόμενο ως τελεσθένα δίκημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με την αναβολή ποδοσφαιρικού αγώνα. Στις 25 Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα 86 του Συντάγματος, 83 παράγραφος 1 του κανονισμού της Βουλής και 1 και 4 του νόμου 31-26 του 2003 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 15 πρώτου του 2015 μήνυσης του κυρίου Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, σκηνοθέτη παραγωγού, που αφορά τον πρώην Υπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα για το φερόμενο ως τελεσθέν αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με την παράληψη υλοποίησης του διορισμού του ανωτέρω μηνυτή ως Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Στις 25 Δευτέρου του 2015, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία περί ευθύνης υπουργών, διαβίβασε ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 14 Ιανουαρίου του 2015 μηνυτήριας αναφοράς της μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία κίνηση ακομάτιστων πολιτών Αγρινίων που αφορά τους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατά τα έτη 2009 έως 14 πρώτου του 2015 για το φερόμενο ως τελεσθέν αδίκημα της παραβίασης του Συντάγματος και προσβολής του πολιτεύματος, άρθρο 134 ποινικού κώδικα, σχετικά με τον τρόπο επιβολής και ίσπραξης τελών κυκλοφορίας. Στις 2 Μαρτίου του 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 86 του Συντάγματος, 83 παράγραφος 1 του κανονισμού της Βουλής και 1, 2 και 4 του νόμου 31-26 του 2003 για την ποινική ευθύνη των υπουργών όπως ισχύει, διαβίβασε ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 14 πρώτου του 2015 μηνυτήριας αναφοράς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 9 Μούσες του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης που αφορά τον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο σχετικά με την μη έγκαιρη πρόσληψη καθηγητών στο Οσάνο Σχολείο κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Στις 9 Τρίτου του 2015, σύμφωνα με την ίδια κατά τα ανωτέρω διαδικασία της ποινικής ευθύνης των υπουργών, διαβίβασε ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν ανώνυμης αναφοράς προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος που αφορά τον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο σχετικά με τη φερόμενη τέλεση πλημελήματος παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δι την έκδοση υπουργικής απόφασης για την έγκριση κατανομής ενταγμένων ορών στους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού. Στις 9 Μαρτίου του 2015, κατά την ίδια διαδικασία, διαβίβασε ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε με αφορμή την από 20-12 του 2012 των κυρίων Εμμανουήλ και Θεμιστοκλή Κούτεντάκη, που αφορά
τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κύριο Γεώργιο Παπακοσταντίνου, για το φερόμενο ως τελεσθέν αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας, η οποία φέρεται τελεσθήσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του σχετικά με τη μη διαβίβαση δικογραφίας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όφελός του. Για την διαδικασία που θα τηρηθεί σε σχέση με αυτές τις δικογραφίες και ελλείψη ειδικής διαδικασίας του κανονισμού της Βουλής, θα συζητήσει η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η οποία συγκροτήθηκε, και με την ευκαιρία αυτή σας ανακοινώνω ότι με την υπαριθμόν 2792 / 1704 από 2 Μαρτίου του 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής για την πρώτη σύνοδο της ΙΣΤΑΦ της 16ης Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπή Βουλευτικής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, και ορίστηκε ως πρόεδρός της η κυρία Δέσποινα Χαραλαμπίδου, τρίτη αντιπρόεδρος της Βουλής. Με την υπαριθμόν 2913 / 1797 από 3 Μαρτίου του 2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 46 του κανονισμού της Βουλής για την ΙΣΤΑΦ 16η Βουλευτική Περίοδο, η Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής. Με την υπαριθμόν 2914 / 1798 από 3 Μαρτίου του 2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 46 του κανονισμού της Βουλής για την πρώτη σύνοδο της ΙΣΤΑΦ 16ης Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπές Οικονομικών και Βιβλιοθήκης της Βουλής. Με την υπαριθμόν 3095 / 1928 από 3 Μαρτίου του 2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 49α του κανονισμού της Βουλής για την 16η Βουλευτική Περίοδο, Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελίας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι σχετικές αποφάσεις έχουν ήδη αναρτηθεί στην κοινοβουλευτική διαφάνεια και θα καταχωριστούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Θα παρακαλέσω τις αρμόδιες υπηρεσίες να φέρουν και την απόφαση για την συγκρότηση, για τον ορισμό του πρώτου αντιπροέδρου της Βουλής, του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου, ως Προέδρου της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, ώστε να ανακοινώσουμε και αυτήν την απόφαση, όπως επιβάλλει ο κανονισμός. Επίσης, όπως επιτάσσει ο κανονισμός, σας ανακοινώνω ότι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Επικρατείας, Οικονομίας, Επικρατείας είναι δύο υπουργοί, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και οι αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατέθεσαν στη Βουλή στις 3 Μαρτίου του 2015 σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». Αυτό το νομοσχέδιο ήδη έχει παραπεμφθεί στις συναρμόδιες τρεις επιτροπές, δηλαδή στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, στην Επιτροπή Οικονομικών και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Επίσης, σας ανακοινώνω ότι ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, και οι βουλευτές του κόμματός του κατέθεσαν πρόταση νόμου στις 25 Δευτέρου του 2015 με θέμα κατάργηση των μνημονίων, των μεσοπρόθεσμων πλαισίων δημοσιονομικής στρατηγικής και των εφαρμοστικών τους νόμων, καταγγελία των δανειακών συμβάσεων που έχουν ως προαπαιτούμενο την εφαρμογή των μνημονίων, η οποία επίσης θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη